Αγαπητοί μας ψήστες, καλησπέρα. Είμαι ο Χάρης Θεοδοσίου από το The Fuku Project, το κανάλι που ασχολείται με το ψήσιμο σε υγραέριο, στο κάρβουνο και πολύ σύντομα και σε καπνιστήρι. Θα ακολουθήσουν κάποια βήματα σύντομα. Γι' αυτό εσείς τι πρέπει να κάνετε, πρέπει να πατήσετε εγγραφή και να πατήσετε και το κουδουνάκι για να παίρνετε άμεσα τις ενημερώσεις για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζουμε. Σήμερα, για άλλη μια φορά, θα χρησιμοποιήσουμε την ανοξείδωτη ψισταριά με τις μαντεμένες σχάρες για να ψήσουμε χοιρινό λαιμό. Θα τον τεμαχίσουμε σε μπριζολίτσες, θα τον αρωματίσουμε, θα τον ενυδατώσουμε και στη συνέχεια θα το ψήσουμε στο υγραέριο. Γιατί χοιρινό λαιμό για μπριζολάκι? Θα μου πείτε πολύ, γιατί όχι πανσέτα? Ποια είναι η διαφορά τους? Ο χοιρινός λαιμός έχει μία πολύ καλή αναλογία ψαχνού και λίπους, σε αντίθεση με την πανσέτα που υπερτερεί το λίπος. Γενικά να ξέρετε ότι στο ψήσιμο θέλουμε το λιπάκι, ειδικά στο υγραέριο και στο κάρβουνο. Ο λόγος είναι ότι το λίπος θα λιώσει, θα μας δώσει άρωμα και θα μας δώσει και υγρασία. Σε σχέση με ένα κομμάτι από σπάλα που είναι καθαρό, είναι ψαχνό και θα χρειαστεί να το ενυδατώνουμε στην πορεία. Με το χοιρινό λαιμό βλέπετε το ποσοστό λίπους, θα κάνουμε και τις τομές για να δείτε τι όμορφο είναι σχηματισμένο μέσα το λίπος, το οποίο θα λιώσει και θα μας ενυδατώσει το κρέας. Πάμε να τεμαχίσουμε. Ιδανικά θέλουμε μπριζολίτσες μέχρι 2 εκατοστά πάχος, έτσι ώστε να ψηθούν σχετικά γρήγορα. Θέλουμε ισόπαχες, έτσι ώστε στον ίδιο χρόνο να ψηθούν. Για μαρινάρισμα, σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε σαν βάση το κρασί. Επιπλέον, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε γλυκιά ή καπνιστή πάπρικα, κόλιανδρο και φυσικά αποξηραμένα αρωματικά όπως θυμάρι και ρίγανη. Ένα άλλο φρέσκο αρωματικό το οποίο πάει φανταστικά με το χοιρινό είναι η αρμπαρόριζα. Φρέσκια θα την ψιλοκόψουμε και θα τη βάλουμε στη μαρινάδα μας και θα δώσει πολύ άρωμα. Τώρα που έχουμε τεμαχίσει το χοιρινό λαιμό, θα απλώσουμε τα κομμάτια όλα στο πυρέξ μας και θα προσθέσουμε στην ουσία όλα τα καρικεύματα και όλα τα αρωματικά. Το φαγητό μας θα το συνοδεύσει η γλυκοπατάτα, η οποία θα την κάνουμε και αυτή ψητή, σε μαντεμένη ασκάρα. Ένα άλλο καλό που έχουν οι ψισταριές υγραερίου, κλειστού τύπου θεωρούνται, είναι ότι κατεβαίνει το καπάκι και δεν επηρεάζεται από τις εξωτερικές συνθήκες. Οι ψισταριές υγραερίου ψήνουν ταυτόχρονα και από κάτω με το μαντέμι, αλλά και από πάνω με κλειστό καπάκι. Γι' αυτό μην τις φοβάστε, όπως είπαμε και πριν, κρατάμε το χρόνο και ανά 2, 3 ή 4 λεπτά κάνουμε γυρίσματα από όλες τις πλευρές. Πάμε να ανακατέψουμε τα υλικά μας για να πάνε παντού, να ομογενοποιηθούν
Θέλουμε το κρεμμύδι, η αρμπαρόριζα, το σκόρδο, το κόλιαντρο και φυσικά το κρασί να πάει παντού. Δεδομένου ότι βάλαμε το κρασί, αυτό το πιάτο απευθύνεται κυρίως σε ενήλικες. Λοιπόν, τέλεια. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε για δεύτερη φορά, γιατί ο αέρας είναι πολύ δυνατός και δεν μας αφήνει να καλύψουμε τις μπριζόλες μας. Ωραία. Αυτό μπαίνει στο ψυγείο, όπως είπαμε, οτιδήποτε μαριναρούμε, το μαριναρούμε πάντα σε χαμηλή θερμοκρασία. Δεν θέλουμε να ανέβουν μικρόβια, να ανέβει το μικροβιακό φορτίο. Πάμε να βάλουμε τώρα τις χοιρινές μπριζόλες στο ψυγείο. Θα καθαρίσω και τις πατάτες στον ενδιάμεσο χρόνο και θα επανέλθουμε σε λίγο για να τα ψήσουμε όλα μαζί στο υγραέριο. Είμαστε έτοιμοι, έχουμε μαρινάρει, έχουμε αρωματίσει και πάμε να ανάψουμε τη ψισταριά για να ζεσταθούν τα μαντέμια. Περιμένουμε να ζεσταθούν. Θερμοκρασία 200 με 220 βαθμούς max. Θα βάλουμε πάνω τις χοιρινές μπριζολίτσες μας. Θα προσθέσουμε και τις γλυκοπατάτες, οι οποίες είναι το συνοδευτικό μας. Και θα έχουμε ένα φανταστικό πιάτο. Η ψισταριά μας έχει πάρει την κατάλληλη θερμοκρασία. Τα μαντέμια είναι καυτά και είναι έτοιμα να δώσουν όλη την ενέργειά τους στο χοιρινό λαιμό. Παίρνουμε τις μπριζόλες και τις βάζουμε πάνω. Κρατάμε χρόνο. Θα ψήσουμε 3 λεπτά από κάθε πλευρά. 2 γυρίσματα συνολικά. Στο χοιρινό, να ξέρετε ότι η θερμοκρασία είναι 64 βαθμοί. Άρα θέλουμε να ψήσουμε κάπου εκεί κοντά, 60-61, και μετά αποσύροντας το κρέας, αυτό ψήνεται για άλλα 2 λεπτά. Για να έχουμε ένα ζουμερό αποτέλεσμα και καλοψημένο, πρέπει να το αποσύρουμε 1 με 2 βαθμούς πριν τους 64. Πάμε για ένα τελευταίο γύρισμα. Υπενθυμίζω ότι αν καμιά φορά λαμπαδιάσει η μπριζόλα, την παίρνουμε και την μετακινούμε σε ένα άλλο σημείο. Έτσι αποτρέπουμε στο λάδι ή στο λίπος να τροφοδοτεί τον καυστήρα και ταυτόχρονα μειώνουμε την ένταση. Έχουν πάρει πολύ ωραίο χρώμα, έχουν καραμελώσει, είναι φοβερά. Τελευταία 2 λεπτά και αποσύρουμε. Να κάνουμε και ένα γύρισμα στις πατάτες, στις γλυκοπατάτες. Η ψισταριά αυτή έχει φανταστικές δυνατότητες. Έχουμε τις μαντεμένιες σχάρες και τις μαντεμένιες πλάκες στο κάτω μέρος. Πάνω έχουμε ένα ανοξείδωτο ράφι που μπορούμε να βάζουμε πράγματα που απαιτούν λιγότερο ψήσιμο. Και το πιο σημαντικό, και θα το δείτε σε ένα από τα επόμενα μας βίντεο, είναι η υποδομή που έχει για το κοντοσούβλι. Τα επόμενα βίντεο θα δείτε κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι αρνί, κοντοσούβλι κοτόπουλο. Όλες τις δυνατότητες που έχει αυτή η ψισταριά θα σας τις δείξουμε. Και τέλος, να υπενθυμίσω ότι και το πλαϊνό μάτι μπορεί να μας φανεί χρήσιμο. Μπορούμε να κάνουμε τα τηγανιτά μας, πατάτες τηγανιτές, καλαμαράκια. Μπορούμε να κάνουμε φανταστικά πράγματα.
Έτοιμος ο χοιρινός λαιμός μας. Έχουμε σερβίρει τη γλυκοπατάτα μας και δείτε τώρα τι κάνει το φαγητοδοχείο. Έχει κρατήσει μέσα όλη την υγρασία και φυσικά έχει διατηρήσει ζεστές και ζουμερές τις μπριζόλες μας. Εγώ θα κόψω 2-3 έτσι για να σερβίρω. Είναι πολύ μαλακές και βγαίνει το άρωμα, όλα τα αρωματικά που βάλαμε βγαίνουν στο πιάτο μας. Τέλεια. Θα προσθέσω λίγο ακόμα κόλιανδρο που είπαμε ότι είναι το χαρακτηριστικό αυτού του πιάτου και θα βάλουμε και 2 λεμονάκια. Αυτός είναι ο χοιρινός λαιμός. Εγγραφείτε στο κανάλι μας για να βλέπετε περισσότερες συνταγές, περισσότερα ψησίματα. Καλά ψησίματα σε όλους. Γεια σας!